Κυρίες και κύριοι, αξιότιμες και σεβαστές αρχές του τόπου, ευεσημότατε, κύριε Έπαρχε, κύριε Δήμαρχε, κυρία Αντιδήμαρχε, κυρία Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αξιότιμοι δημοτικοί σύμβουλοι από την μείζωνα πλειοψηφία, από την της αντιπολίτευσης, από την αντιπολίτευση γενικά, όλους ήρθατε αρκετοί. Αξιότιμοι εκπρόσωποι της ταξιαρχίας, την οποία ευχαριστούμε και ιδιαίτερα για την παραχώρηση του χώρου, τα σώματα ασφαλείας και μάλιστα την πυροσβεστική που μας τίμησε με την παρουσία σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσοι παρευρεθήκατε σήμερα μαζί μας. Έχει έρθει και εκπρόσωπος του βουλευτή του κυρίου Παπά. Είμαστε εδώ σήμερα για να ευχηθούμε ο ένας τον άλλο καλή χρονιά, να σμίξουμε η κριτική, να σμίξουμε η κριτική με τους κόους, να κόψουμε την πίτα μας και να πούμε τις ευχές μας. Εμείς σαν Δέλτα Σίγμα, να πούμε ότι ευχαριστούμε για την παρουσία τους και τον πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Ξενιτέα, καθώς και την εκπρόσωπο από το Λύκειο Ελληνίδων, για την παρουσία τους, με τους οποίους θα συνεργαστούμε και στο αργότερα θα το αναφέρουμε. Να πούμε ότι σαν Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου είχαμε μια, κατά τη γνώμη μας, πλούσια χρονιά. Μετά τον κορονοϊό καταφέραμε και κάναμε κάποιες δράσεις και με τη συνδρομή και την στήριξη του Δήμου, τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα, και της Αντιδημάρχου και του κύριου Δήμαρχου. Φέραμε τον Όμιλο Βρακοφόρων Ρεθύμνου, Κρήτης, τιμήσαμε τη μάχη της Κρήτης στην ΚΟΜ με μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Αργότερα φέραμε την αδελφότητα Κρητών Ρόδου, όπου είχαμε μια θεατρική παράσταση. Κάναμε την έκθεση λαϊκής τέχνης στο Χάνι, πάλι με τη συνεργασία με τον Δήμο Κό και τον ΤΟΠΑΠΣ. Σε όλα όσα κάναμε, ο Δήμος ήταν δίπλα μας και πραγματικά ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Και θα είναι δίπλα μας και στο επόμενο που θα κάνουμε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, γιατί ξέρω ότι περιμένουμε κάτι άλλο από εδώ, τους κυρίους. Ετοιμάζουμε μια εκδήλωση με τον κύριο καταπληκτικό Μπάμπη Ναυροζίδη και το Σύλλογο Ποντίων Ξενιτέας και με το Λύκειο Ελληνίδων, που μας κάνει την εξαιρετική τιμή να συνεργαστεί μαζί μας. Όπου στην ΚΟ και προς τιμή της ενσωμάτωσης της ΚΟ, κατά την 6η και 7η Μαρτίου, θα κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση στο κλειστό γυμναστήριο με φιλοξενούμενους τρεις συλλόγους, τρία σωματεία από την Θεσσαλονίκη, από τη Μακεδονία και από το Αιγάλεο από την Αθήνα. Θα έχουμε μουσικούς, θα έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση, όχι μόνο χορευτική, με πολλές εκπλήξεις. Την επόμενη μέρα θα συμμετέχουμε στην παρέλαση, στη δοξολογία, θα είμαστε παρόντες, όλοι οι σύλλογοι, από κοινού θα παρελάσουμε. Οι φιλοξενούμενοι μας θα είναι, φανταστείτε, περίπου 70 άτομα και θα παρελάσουμε όλοι μαζί προς τιμήν της ΚΟ αδελφωμένη. Και αυτό με τη στήριξη του Δήμου. Και ευχαριστούμε και πάλι. Δεν θα σας κουράσω παραπέρα. Θα σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Θα αφήσω χρόνο για να μπορέσουμε να ακούσουμε και τους εξαίρετους μουσικούς μας που είναι εδώ. Τον κύριο Νικογιώργη Ζωγραφάκη, τον κύριο Σταύρο Μαστροπέτρο, τον κύριο Χρύσανδο Πάσερ και τον κύριο Ραφέλ Μαριέλο, τον οποίο τον έχασα, θα τον βρούμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη βοήθεια, τη συνεργασία, την άψογη, το Δέλτα Σίγμα μου, τον κύριο Σφεντουράκη, την κυρία Παζεντρόσου Πασανικολάκη, τον κύριο Δρετάκη και την κυρία Κουνούπη, που βοηθάνε σε όλα όσα γίνονται, στηρίζουν και ουσιαστικά λειτουργούμε μαζί. Δεν γίνεται και αλλιώς άλλωστε. Να παρακαλέσω για έναν χαιρετισμό τον ευεσημότατο, να ευλογήσουμε την πίτα και μετά τους χαιρετισμούς. Πώς θέλετε. Ωραία. Να ευλογήσουμε την πίτα και μετά να προχωρήσουμε στους χαιρετισμούς. Για να κινηθούμε. Σπάσαν την γη, εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη το λόγο σου. Διού Θεόπρεπος εδογμάτισας, την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ιεράτευμα, Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσεστε ημίν
το μέγα έλεος. Εκπροσωπώντας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, απευθύνω ως εκπρόσωπός του τις ευχές και τις ευλογίες του. Χρόνια πολλά για τον Σύλλογο, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου και τους φίλους του Συλλόγου μας. Ευχαριστώ και εγώ, όπως είπε η κυρία Πρόεδρος, τις αρχές και τις εξουσίες που συμπαρίστανται στο έργο του Συλλόγου. Εύχομαι η χρονιά η φετινή να είναι πλούσια σε δράσεις, όπως φαίνεται θα είναι πλούσια. Ευχές λοιπόν, υγεία, ευτυχία και ευλογία στα σπίτια σας. Χρόνια πολλά και καλά. Πρόεδρε, έλα από εδώ κοντά μου. Έλα από εδώ. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καλησπέρα σας. Κάθε φορά που βρισκόμαστε κοντά σας, παίρνουμε δύναμη από τη δική σας δύναμη, αντλούμε ενέργεια από τη δική σας ενέργεια, χαιρόμαστε γιατί είστε ένα ζωντανό κύτταρο του νησιού, χαιρόμαστε ακόμα πιο πολύ γιατί ζυμώνεστε τόσο πετυχημένα με την ΚΟΑΚΗ κοινωνία, που οι δράσεις που περιέγραψε η Πρόεδρος δείχνουν ότι έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μία ΚΟ η οποία παντρεύει πολιτισμούς, και ένα από αυτά που θα δούμε στη συνέχεια και αδειμονούμε να το δούμε είναι η όσμωση των ποντίων με τους κριτικούς, με την ευκαιρία της ενσωμάτωσης. Ως Δήμος, ως Δημοτική Αρχή, δεν είναι μόνο υποχρέωση και καθήκον να είμαστε δίπλα σας, κυρίως είναι χαρά μας να είσαστε καλά εσείς, οι οικογένειές σας, και να ζούμε και να διασκεδάζουμε με τον μοναδικό και ιδιαίτερο τρόπο που εσείς μας δείχνετε. Να είσαστε καλά. Κύριε Επαρχέ, σας ευχαριστώ. Θα χαρούμε να σας ακούσουμε. Αγαπητοί εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, αγαπητέ εκπρόσωποι της πυροσβεστικής, παρένθεση, είσαστε ανελιπώς στις εκδηλώσεις αυτές. Φαίνεται ότι από τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας είναι πολύ απασχολημένοι. Αγαπητοί Πρόεδρε, εξαιρετική Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αγαπητές κυρίες και κύριοι, να σας ευχηθώ κι εγώ μία χρονιά καλή, μία χρονιά με υγεία και ευτυχία. Χαίρομαι από ό,τι κατάλαβα τη συνεργασία που προσπαθείτε να κάνετε και με άλλους συλλόγους, όπως ο Σύλλογος των Ποντίων. Και το Λύκειο, γιατί δεν με συγχωρείτε για την διακοπή. Και το Λύκειο.
πια στο Λίγιο Ελληνίδων. Ακράδαντα πιστεύω ότι οι συνεργασίες μόνο ωφέλιμες μπορεί να είναι και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αναδείξετε καλύτερα τον πολιτισμό μας. Θα μου επιτρέψετε να μεταφέρω τη σκέψη μου στους σεισμόπληκτους Τουρκίας και Συρίας για τους οποίους προσευχόμεθα και για τους οποίους κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, διότι στο επίκεντρο μας πρέπει να βρίσκεται ο άνθρωπος. Διαφορές εθνικιστικές, φιλετικές, εκκλησιαστικές, χρώματος δεν υφίστανται, ειδικά στις στιγμές αυτές που είναι δύσκολες. Όλοι μας πρέπει να δείξουμε την αλληλεγγύη, διότι είναι και γείτονές μας και δεν έχουμε να χωρίσουμε και κάτι με τον λαό. Με κάποιους άλλους είναι διαφορετικό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ, να μην σας κουράζω. Χρόνια πολλά. Κύριε Έπαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Μας τιμά ιδιαίτερα και η παρουσία σας και ο λόγος σας. Κύριε Κυρίτση, θα θέλατε να απευθύνετε ένα χαιρετισμό? Έπαρχε, βλέπεις, έχω καλύτερη μικροφωνική. Καλησπέρα σε όλους, σε όλες μάλλον και όλους. Είναι πραγματικά ιδιαίτερες οι στιγμές όταν βρίσκεσαι σε εκδηλώσεις των συλλόγων. Παλιά τους λέγαμε ετεροδημότες, τώρα τους λέμε εθνικοτοπικούς, δηλαδή συλλόγους που προέρχονται από άλλα σημεία της πατρίδας μας, τα μέλη του, και εκφράζουν συγκεκριμένες γεωγραφικές αλλά και ιστορικές περιοχές της χώρας. Έτσι, η σημερινή εκδήλωση του Συλλόγου Τάλους είναι μια πάρα πολύ ευαίσθητη, για μένα τουλάχιστον, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω πρόεδρε στην τέτοια εκδήλωση. Γιατί στα πρόσωπα όλων βλέπεις μια ηρεμία, μια γλυκύτητα, μια αγάπη, και αυτή είναι πολύ σημαντική υπόθεση για όλους εμάς αυτή την περίοδο τη δύσκολη που περνάμε εδώ και αρκετά χρόνια ως χώρα. Εύχομαι σε όλα τα μέλη και στο Διοικητικό Συμβούλιο βέβαια υγεία, δύναμη και αντοχές, πρώτον για να ξεπερνάμε τις δυσκολίες της ζωής ως οικογένειες και ως άτομα, και βεβαίως για να μπορούμε να κάνουμε εκδηλώσεις που και τον πολιτισμό θα προάγουν, αλλά και τα ήθη, η έθιμα ή αν θέλετε τις συνήθειες άλλων περιοχών της χώρας να τις μεταφέρουμε στον τόπο μας, να δένονται με τον τόπο μας όπως έχουν δεθεί τόσα χρόνια όσοι έχουν εγκατασταθεί στον τόπο μας από άλλες περιοχές, και μαζί να προχωράμε στους δρόμους του μέλλοντος που χαράζουμε καθημερινά ο καθένας με τον τρόπο του, οι σύλλογοι με τον τρόπο τους και οι έχοντες στην διοίκηση με τον τρόπο τους. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, δύναμη και αντοχές. Κύριε Κυρίτση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας. Να πούμε ότι στόχος του Συλλόγου μας είναι να βρούμε, μένοντας αυτά που είπατε, όλα αυτά που μας ενώνουν. Και αυτά θέλουμε να δείξουμε. Σας παρακαλώ, κυρία Ρούφα, θα θέλετε να απευθύνετε ένα χαιρετισμό? Θα ήταν μεγάλη τιμή για μας. Ό,τι κρίνετε εσείς. Εμείς θα θέλαμε. Και οι δύο, αν θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή χρονιά. Αγαπητοί Πρόεδρε,
αγαπητοί εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής του Επαρχείου, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί μέλη, αγαπητό ΔΣ του Συλλόγου. Ο λόγος που βρίσκομαι εγώ αντί της κυρίας Ρούφα είναι πάρα πολύ απλός, γιατί εγώ αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Από το 1999 μέχρι το 2008 είχα την τιμή η Κρητική Γη να με φιλοξενήσει ως φοιτητή και να περάσω μερικά από τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου εκεί πέρα, στο αγαπημένο Ρέθυμνο, όπου γνώρισα τις παραδόσεις της Κρήτης, τον πολιτισμό, την κρητική φιλοξενία, την κρητική λεβεντιά. Είμαι περήφανος που πέρασα τα φοιτητικά μου χρόνια στην Κρήτη και μετά συνέχισα και για λίγο ακόμα από το 17 μέχρι το 16 μάλλον μέχρι το 20 να διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οπότε οι σχέσεις μου είναι στενές με το νησί και να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσω να έχω στενές σχέσεις με το νησί, γιατί πραγματικά η Κρήτη είναι κάτι διαφορετικό. Αναδεικνύει μια άλλη Ελλάδα, ένα άλλο άρωμα πολιτισμού. Κάτι που αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο και το αισθάνεσαι. Σας ευχαριστούμε που αγαπάτε το νησί μας όπως το νησί της Κρήτης και την καταγωγή σας. Σας ευχαριστούμε για αυτά που προσφέρετε και σας εύχομαι κάθε καλό με υγεία για τις οικογένειές σας και να συνεχίσετε δυναμικά με το σύλλογό σας. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε για την πολύ αγάπη σας. Παρακαλώ την εκπρόσωπο του κυρίου Παπά, του βουλευτή, να έρθει να μας απευθύνει το χαιρετισμό που έχει αποστείλει. Αξιότιμε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Συλλόγου Κρητών Κοοντάλος, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμητική σας πρόσκληση να παρευρεθώ στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας σας. Ο Σύλλογός σας αποτελεί ένα ακόμη φάρο πολιτισμού και διόνυσης του κρητικού πνεύματος και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κρητικής παράδοσης και του κρητικού πολιτισμού. Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την ενεργή δράση σας στο νησί της Χώ, όπου μεταλαμπαδεύεται όλο αυτό τον πλούσιο πολιτισμό. Δυστυχώς, λόγω ανελληνωμένων υποχρεώσεών μου, αδυνατό να παρευρεθώ ίδιο στην εκδήλωσή σας. Όμως, θέλω να γνωρίζετε πως είμαι και θα είμαι πάντα δίπλα σας, προκειμένου με τις δυνάμεις μου να συμβάλλω στο έργο του Συλλόγου σας. Εύχομαι από καρδιάς καλή και παραγωγική χρονιά με υγεία στο Σύλλογό σας. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννης Παπάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χαιρετισμό και να πούμε εδώ ότι ο Σύλλογος Κρητών κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω να μας βοηθήσουν όλοι οι βουλευτές μας αυτό, ανεξαρτήτου κόμματος, να ξανασυνδέσουμε την Κρήτη με την ΚΟ. Και μάλιστα η κυρία Βλάχου μας είχε βοηθήσει και σε αυτό το κομμάτι, συνυπογράφοντας μια επιστολή που αποστήλαμε από κοινού στους βουλευτές, στις αεροπορικές εταιρείες και στους περιφερειάρχες, με τη λογική να μπορέσει να ξανασυνδεθεί με απευθείας αεροπορική σύνδεση η Κρήτη και η ΚΟΣ. Είχαμε κάποιες απαντήσεις λίγο που καρδιωτικές, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, είμαστε λίγο επίμονοι, μέχρι να τα καταφέρουμε. Και τώρα νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε με λύρα και με τους...